Η κυρία Άλκης της Πρωτοψάλτη είναι μαζί μας εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Σας καλησπερίζω και σας ευχαριστώ, κυρία Πρωτοψάλτη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή εδώ μιλάμε πράγματι για μια εξαιρετικά πρωτότυπη ιδέα, αυτό αναντήρητα, αν φανταζόσαστε όταν σκεφτήκατε ότι αυτό θα ήταν μια καλή ιδέα, μια ωραία πρωτοβουλία, ότι θα έφτανε να έχει πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις, να είναι το γεγονός των ημερών από μόνο του. Πραγματικά όχι, δεν το φανταζόμουν. Όταν σκέφτηκα αυτή την ιδέα και την πρότεινα στον Δήμαρχο Αθηναίων για να την κάνουμε με όλα τα μέτρα προφύλαξης, ήταν μια ιδέα που ξεπήδησε πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Ήταν μια ιδέα να περάσει μουσική σαν αεράκι μέσα από τα παράθυρα, τα μπαλκόνια, τις πόρτες και να δώσει λίγο χαρά και αισιοδοξία στους συμπολίτες μας. Ήταν, αν θέλετε, το δικό μου ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής στα νοσοκομεία, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, σε όλους όσους μας βοήθησαν και μας στήριξαν για να κατηθούμε στη ζωή, στην κυριολεξία, αυτές τις 45 μέρες που ήμουνα και εγώ μέσα στο σπίτι. Ήταν ένα μικρό δώρο στους συμπολίτες μου που άντεξαν και αντέχουν μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τον κορονοϊό. Την ανταπόκριση του κόσμου την περιμένετε σε τέτοιο βαθμό? Βλέπουμε και τα πλάνα από ανθρώπους στα μπαλκόνια που φαίνεται να το χαίρονται όλο αυτό. Όπως είπατε κι εσείς, έρχεται μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο, ασυνήθιστη για τα δεδομένα μας, εγκλεισμού στο σπίτι για πολύ κόσμο. Την περιμένατε αυτήν την αποδοχή, καταρχάς? Δεν την περίμενα. Ξεκινήσαμε εντελώς αγνά, συναισθηματικά και με πλήρη μυστικότητα για τη διαδρομή του φορτηγού, γιατί όπως καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε, δεν θα μπορούσε να είχε διαδοθεί η διαδρομή για να αποφύγουμε το συνωστισμό. Mm. Το φορτηγό πήγαινε με συγκεκριμένη ταχύτητα και κανένας από εμάς, ήταν τρεις μουσικοί από την ορχήστρα μου μόνο, σε απόσταση 2,5 μέτρων ο ένας από τον άλλο, mm. και εγώ επίσης σε τέτοια απόσταση, και ένας τεχνικός ήχο, ο οποίος ήταν εχωμένος πολύ κοντά στα ηχεία πάνω στο φορτηγό, για να κρατήσουμε τις αποστάσεις και τις συμβουλές των ειδικών που μας λένε κάθε φορά ότι πρέπει να έχουμε αποστάσεις. Σωστά. Και σίγουρα κανένας από εμάς δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτό που θα εισπράταμε συναισθηματικά. Συγκινηθήκαμε απερίγραπτα όλοι. Έκλαιγα εγώ, κλαίγανε μουσική. Βλέπαμε τον κόσμο να γελά, νιώθαμε την ψυχική τους ανάταση. Βλέπαμε ότι συμμετείχαμε ρυθμικά χειροκροτήματα από τα μπαλκονάκια, από τα παράθυρα. Επομένως, αυτό ξεπέρασε, αυτό το καλωσόρισμα, αυτή η υποδοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία σας. Τώρα όμως, κυρία Πρωτοψάλτη, θα σας πάω και στην άλλη πλευρά. Γιατί όπως σας ρώτησα, την αποδοχή την περιμένατε. Την κριτική που τελικά ασκήθηκε για αυτήν την συναυλία και κυρίως κατά το μέρος που αφορά τη στάση στο Μαξίμου, το συνωστισμό που, όπως είπατε και εσείς, πράγματι παρατηρήθηκε, αυτό ήταν κάτι που το περιμένατε? Να σας πω κάτι. Η συναυλία αυτή ξεκίνησε 11 η ώρα από την Τεχνόπολη, κράτησε 3,5 ώρες και πραγματικά από το Μαξίμου περάσαμε για 3 λεπτά. Δεν ήταν τίποτα συμφωνημένο, τίποτα προσχεδιασμένο και είναι αμαρτία πραγματικά για τον κόπο μας που κάναμε να ενώσουμε τους πολίτες της Αθήνας από τον Πρωθυπουργό μέχρι και εγώ δεν ξέρω, μέχρι τον άνθρωπο του εργοστασίου ή τον άνθρωπο στο σούπερ μάρκετ και πάλι. Είναι αμαρτία να τοποθετήσουμε μόνο όλο αυτό το γεγονός, το οποίο ήταν συγκλονιστικό και ήταν, τι να σας πω, ήταν ασύλλητο σε συνέστημα μόνο σε αυτά τα 3 λεπτά που περάσαμε από το Μέγαρο Μαξίμου. Αν μου επιτρέπετε, σίγουρα, επειδή σας άκουσα και στις προηγούμενες τοποθετήσεις σας και το έχετε πει ότι όταν φτάσατε στο σημείο και είδατε να συγκεντρώνεται κόσμος, είπατε ήταν πολύ δύσκολο, ναι, βέβαια, εγώ να βάλω τάξη εκείνη την ώρα πάνω από το... Ξαφνιαστήκατε, αλλά εκείνη την ώρα σκεφτήκατε ότι τώρα εδώ ίσως λίγο δεν είναι τα πράγματα όπως θα ήθελα να είναι, όπως το σχεδιάσαμε να είναι. Εκείνη την ώρα που βέβαια είσαστε πάνω, ερμηνεύετε, κάνετε κάτι τελείως διαφορετικό που απαιτεί την ενέργειά σας και την ψυχή σας, υπήρχε χώρος για να σκεφτείτε ότι εδώ λίγο το πράγμα δεν είναι όπως πρέπει? Ξέρετε, το τραγούδι ξεκίνησε από τη Βασιλή Σοφία και κατεβαίναμε προς τα κάτω, σταματήσαμε λίγο. Υπήρχε και άλλος κόσμος στην αρχή του δρόμου. Ο Πρωθυπουργός είχε κρατήσει όλα τα μέτρα γύρω του.
Κάποια στιγμή βγήκαν και κάποιοι άλλοι από το γραφείο, κάποια στιγμή ήρθαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Σίγουρα υπήρξε ένας πολύ μικρός συνωστισμός και εγώ ξαφνιάστηκα λίγο. Λέω τώρα πώς θα γίνει, αλλά εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Αλλά είναι αμαρτία για όλο αυτό που έγινε να το τοποθετήσουμε μόνο σε αυτά τα 3 λεπτά. Σας ανησύχησε όμως, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή εκείνη την ώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, και εσείς ευνηδιαστήκατε και κάπως ανησυχήσατε για αυτό που βλέπατε. Με ανησύχησε όχι για μας, γιατί εμείς είχαμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ναι. Με ανησύχησε πως ξαφνικά, και γι' αυτό και φύγαμε σχεδόν αμέσως, δηλαδή με το που αντιληφθήκαμε ότι γίνεται ένας μικροπανικός, φύγαμε αμέσως και προχωρήσαμε και πήγαμε στα νοσοκομεία. Κυρία Πρωτοψάλτη, θέλω να σας ρωτήσω ανθρώπινα, τώρα πια που έχει περάσει έτσι και ένα διάστημα και το έχετε όλο αυτό ταξινομήσει και λίγο καλύτερα μέσα στη μνήμη σας και στο μυαλό σας, αν αισθάνεστε ότι τελικά τα πράγματα παίρνουν και μεγαλύτερες διαστάσεις ή αν αισθάνεστε, όπως κάποιοι λένε, ότι στη χώρα μας το έχουμε εύκολο να διχαζόμαστε ή το έχουμε εύκολο να δίνουμε κομματικό υπέδαφος σε ό,τι συμβαίνει, εσείς πιστεύετε ότι σε ένα μέρος είναι και αυτό που έχει συμβεί ή πραγματικά θεωρείτε ότι με την παραβίαση των μέτρων απόστασης και ασφάλειας εκείνη την ώρα ήταν πολύ λογικό να ασκηθεί κριτική? Τι πιστεύετε? Ναι, ήταν εύκολο να πυροδοτηθεί μια κατάσταση, αλλά σίγουρα αυτή όλη η πράξη και η ιδέα μου δεν είχε απολύτως καμία κομματική θέση, δεν είχε χρώμα, είχε μόνο το χρώμα της καρδιάς. Και πιστεύω ότι όταν γίνονται πράξεις πραγματικά μέσα από την καρδιά μας, δεν πρέπει να τις τοποθετούμε πολιτικά. Η μουσική ούτως ή άλλως είναι εντάνει τους ανθρώπους. Θα το ξανακάνατε? Θα το ξανακάνατε, κύριε Πρωτοψάλτη? Θα το ξανακάνα. Ναι, όχι ακριβώς έτσι. Σίγουρα θα το ξανακάνα. Οφείλω να σας πω ότι μετά από αυτό η υπόλοιπη Ελλάδα έχει παράπονα και απαιτεί, με γλυκό τρόπο βέβαια το λέω, το απαιτεί, να πάω να τραγουδήσω και εκεί. Αλλά αυτά τα πράγματα, ξέρετε, γίνονται μία φορά. Περνάει ένα μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας που ούτως ή άλλως δίνει μουσική. Και να σας πω κάτι για να κλείσω. Ναι. Ότι τελικά ο καθένας βλέπει αυτό που έχει μέσα του. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρωτοψάλτη. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Και εγώ σας ευχαριστώ.